Τι έχει να πει, ας πούμε, στον Τζοχατζόπουλο, αν το δει τον Τζοχατζόπουλο, παιδί μου, τι θα του έλεγε? Είπε ο Πάγκαλος, θα του έλεγα, πώς τα έκανες έτσι, Ράκη. Εσείς, άμα τον βλέπατε, τι θα του λέγατε? Τον είδα και προχθές. Τι του στη Βουλή. Τι του είπατε? Του είπα, θέλω να βγει νικητής, αλλά με την προϋπόθεση να είναι αθώος. Έτσι του είπατε, θέλω να βγεις νικητής αλλά να είσαι αθώος? Ή του είπατε κάτι της άλλο? Σας πω, δηλαδή, τι εννοεί το διάλογο, ας πούμε, αυτή την έτσι. Ακούστε, θέλετε να... αυτό που ένιωθα να πω. Αν είναι ακριβώς έτσι δεν είναι, τι να πω. Είναι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή που καλείται να αποδείξει την αθωότητά του. Αυτό καλείται να κάνει σήμερα ο Τζοχατζόπουλος. Είναι φανερό και αυτονόητο σε κάποιους που είχαμε και βιώματα μαζί του. Θέλουμε να είναι αθώος, δεν το θέλουμε? Θα είμαστε και παράλογοι. Από και πέρα όμως, εκείνος αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη της απόδειξης της αθωότητάς του. Μέσα από τις νόμιμες και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες. Τα έκανε ή δεν τα έκανε? Και όχι, δεν θα γίνω δικαστής, κύριε Ραμιστάκη.